πάμε σε μια ξεχωριστή πρωτοβουλία που έχει να κάνει με το Σύλλογο Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό. Θα πάμε στο Ρέθυμνο. Έκοψαν εκεί τα μέλη και οι οικογένειες την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους. Μοίρασαν απλόχερα χαμόγελα. Βλέπουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες και βέβαια προσέξτε τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν μέσα από κάθε αναφορά που έχει να κάνει με δράση και πρωτοβουλίες του συγκεκριμένου συλλόγου. Είναι πάρα πολλά και μας αφορά όλους. Πάμε να σπάσουμε λοιπόν τα ταμπού, το προσπαθούμε, το πετυχαίνουμε, έχουμε ακόμα πολλά βήματα μπροστά και πάμε να πείσουμε την πολιτεία, το κράτος, το κεντρικό κράτος να στρέψει το βλέμμα σε αυτές τις οικογένειες και σε αυτά τα παιδιά και σε αυτούς τους εφήβους. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Ειρήνη Κλάδου, τα έχουμε πει πολλές φορές, είναι η πρόεδρος του Συλλόγου. Τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σας, καλή χρονιά και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Καλή χρονιά δική μας η χαρά, βρεθήκατε, τα είπατε, περάσατε καλά και είπατε είμαστε εδώ. Πρέπει να μας προσέξετε και πρέπει να μας ενισχύσετε. Και η κοινωνία και εμείς οι δημοσιογράφοι και το κράτος. Ακριβώς. Και πραγματικά χωρίς να γίνει μεγάλη πρόσκληση γεμίσαμε ένα κέντρο. Είχαμε αθώα προσέλευση αυτό που μας ενδιέφερε των γονέων με τα παιδιά τους που διασκεδάσαν όλοι πάρα πολύ. Η εκδήλωσή μας δεν είχε κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Οπότε χορηγήσαμε και βοηθήσαμε ακόμα και τους γονείς και τις οικογένειες να συμμετέχουν σε αυτό. Ήμασταν πολύ τυχεροί που είχαμε το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρεθύμνου, τον κύριο Πρόδρομο, που μας ευλόγησε την πίτα μας, αλλά και όλες τις αρχές του τόπου μας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, ακόμα και τον κύριο Ξανθό, τον τέος Υπουργό Υγείας. Και εκτός τούτου όλοι μοιραστήκαμε το ίδιο όραμα. Το όραμα να είναι μια χρονιά για μας δημιουργίας και ξεκινήματος του κέντρου ημέρας μας, μια και τελείωσε σχεδόν η μελέτη του και ετοιμαζόμαστε να το εντάξουμε στο νέο ΕΣΠΑ σε συνεννόηση με την περιφέρεια και με προγράμματα ευρωπαϊκά και ελπίζουμε από του χρόνου να ονειρευόμαστε και να οραματιζόμαστε έναν καινούριο χώρο που θα χωράει ακόμα περισσότερους στην αγκαλιά του, αλλά και στη δική μας αγκαλιά. Πόσο σημαντική είναι αυτή η δομή γενικά και να μας πείτε και κάποια χαρακτηριστικά της? Για μας ως γονείς είναι σημαντικό οτιδήποτε γίνεται που αφορά τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ως Σύλλογος Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό έχουμε ανοίξει τα φτερά μας και έχουμε άτομα με αναπηρίες, με νοητικές αναπηρίες και όχι μόνο άτομα με αυτισμό. Είναι σημαντικό γιατί πρέπει σε όλες τις φάσεις της ζωής ενός ανθρώπου με αναπηρία να υπάρχει εξέλιξη και να εργαζόμαστε δυναμικά. Στόχος μας είναι να εργαζόμαστε δυναμικά πάνω σε αυτό. Οπότε και το κέντρο ημέρας μας, αυτό που ξέρουμε ήδη πριν το χτίσουμε, έχοντας όμως τα αρχιτεκτονικά σχέδια όλα έτοιμα, είναι ότι θα έχει μια επαγγελματική και εργασιακή προσέγγιση με πολλά εργαστήρια και προστατευόμενα, αλλά και προσπάθεια για αυτονόμηση των ατόμων με αναπηρία, το οποίο είναι ένας μεγάλος μας στόχος. Θέλουμε να προσφέρουμε μια ανοιχτή, να δώσουμε μια ανοιχτή πρόταση προς την ελληνική κοινωνία. Νομίζω ότι ήδη το έχουμε καταφέρει με πολλές δράσεις μας, όπως το θεατρικό εργαστήριο ατόμων με νοητικές αναπηρίες, που είναι κάτι που ακόμα και στο εξωτερικό σπανίζει, αλλά και στην Ελλάδα υπάρχουν σωστά, ξέρετε, δύο, αναφερθήκατε σε δύο όρους. Από τη μία αναπηρία, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν είναι ντροπή. Με αναπηρία έχουμε να κάνουμε και η αναπηρία πρέπει να διαχειριστούμε. Και από την άλλη τι αναφέρατε? Κοινωνία. Καθώς τη βοήθεια, χωρίς τη βοήθεια της κοινωνίας και την ξεχωριστή οπτική που θα πρέπει να αποκτήσει και να υιοθετήσει, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Όσες συνδέσεις, κυρία Κλάδου, και να πραγματοποιήσουμε μέσα στη χρονιά εδώ εμείς οι δύο, πραγματικά δεν θα πετύχουμε απολύτως τίποτα αν αυτοί που μας ακούν, η κοινωνία, δεν καταλάβει τα βασικά. Ακριβώς. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και το λέω με ενσυναίσθηση και το λέω με καθαρό μυαλό αυτό, γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα και έχουν αλλάξει τα πράγματα. Πάρα πολλοί γονεϊκοί φορείς δημιουργούνται πια. Επίσης δομές πολλές. να ευχαριστήσω και για την παρουσία ενός καινούργιου συλλόγου που ξεκινάει στα Χανιά, ατόμων με αυτισμό, που ήρθαν και μας συμπαραστάθηκαν σε αυτή τη γιορτή μας, αλλά και σμίξαμε τα οράματά μας. Αυτό συμβαίνει σε ολόκληρη την Ελλάδα. Δεν έχω αγωνία τόσο πολύ για τους συλλόγους που εμφανίζονται, γιατί οι γονείς ξέρουμε τις αναγκαιότητες που τα ίδια τα παιδιά μας μας ζητούν για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Έχουμε αγωνία περισσότερο για την κρατική ενίσχυση και πολιτική υποστήριξη όλων αυτών των οραμάτων, για να φτάσουμε στο σημείο να μιλάμε για πραγματική ποιοτική ζωή, για εξωστρέφεια, για άτομα με αναπηρία μέσα στον κοινωνικό ιστό, στον πυρήνα της κοινότητας, και για ίση συμμετοχή και ίσες ευκαιρίες. Αυτό έχουμε ανάγκη να παλέψουμε όλοι, όχι μόνο ως όραμα ή ως ανάγκη, τα άτομα που ασχολούνται με τα άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά και ως την αλήθεια μας. Μάλιστα. Μια πραγματικότητα, ξέρετε, που είναι μπροστά μας. Εστιάζουμε στο τι πρέπει να πράξουμε εμείς, αυτή τη φιλοσοφία που θα πρέπει να υιοθετηθεί και να αποκτηθεί και να υλοποιηθεί κάποια στιγμή. Να εστιάσουμε λίγο και στην ψυχολογία αυτών των ανθρώπων όταν βλέπουν ένα κοινωνικό σύνολο να τραβιέται μακριά. Αυτό είναι το πολύ δύσκολο και αυτό που πονάει πραγματικά. Γιατί τα άτομα με αναπηρία πάντα, ειδικά με νοητική αναπηρία, έχουν την αθωότητα, την παιδική αθωότητα αναμειγμένη με τη βιολογική τους ηλικία. Οπότε αντιλαμβάνονται αυτόν τον άνθρωπο που δεν τους πλησιάζει, ότι η κοινωνία απομακρύνεται από αυτούς. Και προτιμάνε να κλείνονται και να περιθωριοποιούνται για να προστατεύσουν και τον ίδιο τον εαυτό. Αυτό ακριβώς θέλουμε να σπάσει. Αν θέλουμε να σπάσουμε τα στεγανά και ουσιαστικά να κερδίσουμε βήματα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της αναπηρίας, είναι να σπάσουμε τα στεγανά της απόθυσης και του ρατσισμού και μεταξύ των αναπηριών, αλλά και φυσικά από τους τυπικούς ενήλικες προς τους ανθρώπους με αναπηρία. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό. Συμμετοχή, εργασία, ποιότητα ζωής, αγάπη, οικογένεια, στέγη. Κυρία Κλάδου, εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλησπέρα μας. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.